Είδα έναν μελαχρινό να τρέχει ξυπόλυτο, τίποτα άλλο. Μπορεί ο άγνωστος άντρας να μην φορούσε παπούτσια κατά τη διάρκεια της ληστείας, παρόλα αυτά έδρασε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ κατάφερε να εξαφανιστεί από τους άντρες της τοπικής Ελλάς που τον αναζητούσαν μέσα από τα στενά της περιοχής. Ένας κοντός ήταν, μάλλον ξένος πρέπει να ήταν τώρα. Κρατούσε κάποιο όπλο. Κάτι είχε στα χέρια του, ένα μαύρο τώρα, μπλούζα ήταν, καπέλο ήταν. Ακούσαμε σιρήνες ότι έγινε ληστεία. Αυτά τίποτα άλλο και ό,τι βλέπουμε τώρα με την αστυνομία και αυτά που γίνονται. Ο δράστης εισήλθε στο υποκατάστημα της εμπορικής τράπεζας ξυπόλυτος και φορώντας μαύρη κουκούλα. Έβγαλε το όπλο από τον μπουφάν του και αφαίρεσε περίπου 7.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, ο δράστης φέρεται να έδωσε τόσο τα χρήματα που αφαίρεσε από την τράπεζα, όσο και τα σύνεργά του σε έναν δεύτερο βοηθό του, προκειμένου η αστυνομία να μην βρει τίποτα επάνω του σε τυχόν σύλληψή του. Η ληστεία έγινε στις 11:25 πριν το μεσημέρι στο υποκατάστημα της εμπορικής τράπεζας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Κορίνθου. Ο ληστής ήταν ένας άνδρας με τρίου αναστήματος αλλοδαπός, όπως υποστήριξαν οι υπάλληλοι της τράπεζας. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Κωνσταντινουπόλεως έναν άνδρα που τελικά, όπως προέκυψε κατά την προανάκριση, επρόκειτο για επέτη και όχι για τον φερόμενο ως δράστη. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του, ενώ εξετάζουν με κάθε λεπτομέρεια τις εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της τράπεζας.